Ντονιέτσκ βομβαρδίζεται και το Κίεβο δέχεται μαζική ρωσική αεροπορική επιδρομή. Στόχος αποτέλεσαν κτηριακές ενεργειακές υποδομές και 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια του Ντονιέτσκ. Работы завжди багато. Окупант лізе, його треба нищити. На інколи закінчуються набої. Η προμήθεια όπλων προς την Ουκρανία συνεχίζεται, με τον Τζο Μπάιντεν να εγκρίνει την παροχή εξοπλισμού στην ταξιαρχία Αζόφ. Ενώ αναμένεται να παραδοθεί ακόμα μία συστοιχία Patriot στον Ουκρανικό στρατό από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ως ανάσα ανακούφισης έρχεται και η συμφωνία του Γιεν Στόλτεμπεργκ και του Βίκτορ Όρμπαν. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός δέχθηκε να μην ασκήσει βέτο στη βοήθεια του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία, διασφαλίζοντας ωστόσο πως η Ουγγαρία δεν θα έχει καμία συμμετοχή στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ukrán-orosz háború esetében Magyarország területén kívül katonai akcióban nem kell részt vennünk, és Magyarország sem pénzt ehhez a közös terviseléshez nem ad, se embert nem küld ebbe a háborúba. Το διπλωματικό πλέγμα συνθέτει παράλληλα και η συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Χακάν Φιντάν. Οι δύο χώρες συσφίγουν περαιτέρω τις σχέσεις τους στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών των BRICS. Мы приветствуем интерес Турции к работе BRICS. Безусловно, будем всячески поддерживать это стремление и желание. Συγχρόνως, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργέι Λαυρόφ, συναντήθηκε με τον Κουβανό ομολογό του στη Μόσχα, καθώς ρωσικά πολεμικά πλοία φτάνουν στην Κούβα. Η Ρωσία συνεχίζει τις ασκήσεις εκπαίδευσης ως μέρος μη στρατηγικών πυρηνικών ασκήσεων με τα πληρώματα Ισκαντέρ.